Μια και μιλάμε για Αέα Γαστούνης, εσείς ήσασταν ο δήμαρχος που τα ακούγατε ποικιλότροπα, με τα καλά, με τα κακά συμβούλια, με τους ανθρώπους τους περίεργους, με τους πολιτικάντιδες παράγοντες να πετάνε και να υπόσχονται, και πάντα ο Καστρινός έβγαινε μπροστά και έλεγε μαζί με το συνεργάτη του, το Θανάση το Θεοδόση, πρέπει να το λέω αυτό. Πάμε και προχωράμε και όπου βγει. Όλα αυτά τα χρόνια από το 2004, πάλι μετά από 15-16 χρόνια, ο ΕΑΣ ανέβηκε σε εθνικό επίπεδο με την αξιόλογη προσπάθεια του Γιώργου του Πύρπα, των αδελφών Θεοδωρακοπλέων, του Ζαχαροπλάστη, του φίλου μου, του Νίκα, τα αδέρφια και κάποιων άλλων ανθρώπων που δεν τους γνωρίζω όλους, αλλά θέλω να μου πείτε πώς βιώσατε όλα αυτά τα χρόνια σαν δήμαρχος τη φθορά, την πίεση που σας ασκούσαν διάφοροι παράγοντες, καλοί, κακοί, στριμμένοι, ιδιότροποι, άλλοι, για να κρατάτε σε ένα επίπεδο τον Νέα Ταγκαστούνης, όπου ήρθε το πλήρωμα του χρόνου μετά από 15 χρόνια. Κοιτάξτε κάτι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο ΕΑΣ είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας και του Δήμου μας γενικότερα. Δεν είναι τυχαία αυτά που έχει καταφέρει να καταφέρει. Ίσως είμαι ο λιγότερο ιδανικός να μιλήσω για τον ΕΑ. Οφείλω όμως να συγχαρώ δημόσια. Οφείλω να πω ότι παλιότερα έχει σημασία το λέω, όταν ήμουν παιδί, ήμουν από τους φανατικότερους οπαδούς του ΕΑΔΑ. Όταν ήταν σε Δέλτα Εθνικής, αυτά πήγαινα σε όλη την Ελλάδα. Να πω ότι ήμουν περήφανος που ήμουν από τη Γαστούνη και είχαμε τον ΕΑ. Γιατί φοιτητή στα Γιάννενα, όταν σπούδαζα τότε που πήγε στον τελικό με την Ελλάδα του Σεραστέγκο του Παζιάννενα στο Καραϊσκάκι. Και έτσι 2-1. Έτσι ήμουν φοιτητή στα Γιάννενα τότε. Και μάλιστα ήμουν και φίλο με το αριστερό μπακ που έπαιζε εκεί πέρα το Γιώργο τον Κοντοδήμα. Τον Κοντοδήμα, θυμάμαι καλά. Θα σα πω ότι ο ΕΑΣ οφείλει ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλου του ανθρώπου που πέρασαν και το διοίκησαν. Καλά, για το Θανάση το Θεοδόση, να σας πω κάτι, είναι πολύ φιλός μου, οπότε... Δεν χρειάζεται. Τι να πω. Απλώς... Είναι μόνο φιλός μου. Υποστηριχθείς μου σε δύσκολες στιγμές πολιτικές. Ακούγατε μαζί. Τον είχα 4 χρόνια πρόεδρο, με στήριξε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου την πρώτη φορά. Μετά ήταν αντιδήμαρχος μου τη δεύτερη φορά, για την τρίτη δεν ασχολήθηκε. Με τα δημοτικά, όπως ακριβώς το λέω. Να πω ένα τεράστιο. Να μου δώσω συγχαρητήρια και να τους ευχαριστήσω και τον Θανάση Θεοδόση και τον Πύρπα τον Σπύρο και τον Πύρπα τον Γιώργο και τον άλλο συνεργάτη μου, τον Παρασκευόπουλο τον Νίκο, τον Καλάρη τον Αντώνη, τον Χριστόπουλο τον Δήμο, τον Λαγανόπουλο τον Σάκη, τον Καραμιχάλη τον Κώστα, τους Θεοδωρακοπλέους, τον συμμαθητή μου τον Λάμπη τον Κάρδαρη, έτσι, τον Μπιζάνη τον Γιώργο, τον Γκόλια τον Γιάννη, τον Μπακόπουλο τον Μπάμπη, τον Περιβολάρη τον Ερίκο, τον Αράμπογλου, τον Τάσο, όλα τα παιδιά που είναι, γιατί ξέρετε, μια ομάδα δεν στείλεται μόνο από τους χορηγούς, που είναι το απαραίτητο, θέλει και κάποιους ανθρώπους πίσω που να πρέπει να τρέξουν. Και να ζητώ συγγνώμη για οποιονδήποτε ξεχνάω.
Έτσι. Μάλιστα. Όπως και τους παλιότερους προέδρους, δεν έχω λόγους, δηλαδή οφείλουμε να τους ευχαριστούμε. Να πω ότι πράγματι ήταν δύσκολες οι καταστάσεις κάθε φορά που ξεκίναγε η πρώτη, δεύτερη, τρίτη Γενική Συνέλευση μέχρι να καταλήξουμε στο να βγει ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Να πω ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και ήταν δύσκολες οικονομικά. Να πω ότι προσπαθούσαμε στο μέτρο που μας επιτρεπόταν και μπορούσαμε, γιατί δεν θα μπορούσαμε να λέμε κάλλιστα, δώσε, κάνε, δεν είναι έτσι. Όταν μπαίνει σε ένα θεσμικό πλαίσιο, υπάρχουν νόμοι, κύριε Καστρινέ. Κύριε Καστρινέ, βάσει των νόμων, ό,τι συζητάμε έχει καταφέρει ο Καστρινός να είναι ο Μαθουσάλλας σε πολλά πράγματα. Εφαρμόζοντας τους νόμους. Διότι αν γινόντουσαν, μην παρεξηγηθώ, αλκαπονιές, να μιλήσουμε έτσι λίγο ποδοσφαιρικά, δεν θα ήσασταν εδώ, θα ήσασταν τρίτος, τέταρτος, δεν επιβιώνουν πάντα, απλώς το αναφέρω. Κύριε Δικαστά, θα σας πω το εξής. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να έχουμε, όταν ασχολούμαστε με τα κοινά, δεν είναι να σου χτυπάω την πλάτη, να σου υποκλίνομαι, να σου δίνω φυλάκια στο χέρι και να σου λέω ψέματα. Εγώ είχα τη φυσιογνωμία και λόγω της εμφάνισής μου να είμαι φοβερά ειλικρινής, φοβερά ρεαλιστής, φοβερά αληθινός και ίσως αυτό εδώ πέρα να μην πολύ άρεσε. Ξέρετε, δεν πολύ πουλάει αυτό. Μάλιστα. Ο χρόνος όμως δικαιώνει τέτοιου είδους προσπάθειες. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή μου το είπατε τόσο ωραία, εγώ θα πω κάτι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε ή αν διαφωνήσετε. Όλοι αυτοί που αναφέρατε είναι μια ευκαιρία φέτος που ανέβηκε ο ΕΑΣ Γαστούνης σε ειδική κατηγορία, να αφήσουν τις μικροπολιτικές τακτικές και όλα αυτά τα πράγματα, διότι υπάρχει το μικρόβιο στις τοπικές κοινωνίες, αρκετοί από αυτούς που αναφέρατε, να σπέρνουν ζυζάνια μεταξύ τους, δεν βοηθάω εγώ, δεν βοηθάω, έτσι ώστε ο ΕΑΣ Γαστούνης τη φετινή χρονιά μπορεί να κάνει τις υπερβάσεις, έχοντας τις προϋποθέσεις στο δικό του γήπεδο, τα καλύτερα, τα προπονητικά, τη σκεπαστή εξέδρα. Τι θα λείπει? Η αγάπη, η ομόνοια, η καλή ομάδα να γίνουν ωραία πράγματα. Και νομίζω ότι ο Δήμος Ποινίου, που στο ύψος το φετινό έχει μπροστάρει τον Έαντα, ακολουθεί η Νίκη Τραγανού, ακολουθεί ο Ηλιακός Βαρθολομιού, ακολουθούν και όλες οι άλλες ομάδες, να γίνει κάτι το διαφορετικό. Νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αφού ο κύριος Καστρινός τις ετοίμασε τα προηγούμενα χρόνια, η καινούργια διοίκηση, θα πω εγώ, του φίλου μου, του Ανδρέα του Μαρίνου και του παλιού μου και του αλλού συναδέλφου του Σπύρου του Βασιλείου, να πετύχουν. Γιατί αν δεν πετύχουν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαρίνο και κύριε Βασιλείου, θέλετε κρέμασμα, σας το λέω με όλο το θάρρος. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να μπουν όλα το νερό στα βλάκια και να προχωρήσουν. Εμένα θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τα πολιτικά. Όχι, δεν είπα τίποτα. Οι δικές μου τοποθετήσεις είναι αυτές και τις λέω έτσι δημόσια με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, θα έρθει η ώρα που θα μιλήσω και εγώ δημόσια να τοποθετηθώ. Τέλος. Με όλο το σεβασμό σε αυτό που πρεσβεύει ο καθένας μας. Δεν το συζητώ. Χωρίς κατηγορία. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Βλέπουμε τα πράγματα. Είπαμε ότι ο ΕΑΣ έχει όλες τις προϋποθέσεις, τις εγκαταστάσεις. Τα έχει, γίνονται. Κάποια πράγματα έχουμε δύο μήνες, τρεις μήνες μπροστά μας, έτσι ώστε το καινούριο ξεκίνημα να βρει το νέα τα Γαστούνιες για όλα αυτά τα πράγματα. Και για να μην αδικήσω, κύριε Αστερή, και στα ονόματα που πριν και το Νίκα σου να χαροπλάσει πραγματική προσφέρει το παιδί, και ήθελε εδώ να κομπλέει. Έτσι, γιατί το θέμα είναι. Κύριο Νίκα έδωσε τη γλυκύτητα έτσι με τα ωραία αγγλικά. Πρέπει να τα λέμε, δεν το κατάλαβα. Τη γλυκύτητα τη δίνει ο Θεός να σου δώσει και όλοι οι πολιτικοί. Να ξεκινήσω, είμαστε και δίκαιοι. Γιώργος Μπίρμας, όλοι αυτοί που ανέφεραν ναι, και τους ευχαριστούμε και τα αδέρφια Θεοδωρακόπουλο και τα λοιπά. Και όλοι είναι καλοδεχούμενοι στο να βοηθήσουν, στο να γίνει μια συνειδητή προσπάθεια στο να μπορέσουμε να ανέβουμε, δεν εννοώ κατηγορία, ποιοτικά, σωστό. Αν θέλετε, να ανεβάσουμε ένα σκαλάκι παραπάνω. Μάλιστα. Και επειδή προκάλεσες το να ανέβουμε ένα σκαλάκι, με δύο κουβέντες. Σήμερα ό,τι συζητάμε είναι αφιερωμένο για τον Νέαντα Γαστούνης, αποκλειστικά και μόνο. Έπρεπε να παρουσιάσουμε, όχι τον κατηγορούμενο, τον προϋδήμαρχο, να πούμε ότι όλα αυτά που έχει φτιάξει, τα είδατε και στο πρώτο μέρος, που έχει δημιουργήσει. Θέλω να μου πεις, φίλε Καστρινέ, εάν υπάρχει μέλλον στο ηλιακό ποδόσφαιρο, διότι
Δεν θέλω να σχολιάσουμε, να πούμε, να τα αναλύσουμε. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει μέλλον στο ηλιακό ποδόσφαιρο, όχι τίποτα άλλο, διότι ιστορικές ομάδες, Πανηλιακός, κάτω. Αστέρας Σαμαλιάδος, κάτω. Ζαχάρο, κάτω. Και φυσικά και άλλες ομάδες είναι σε τέλμα. Υπάρχει μέλλον, μια και είστε ένας άνθρωπος, όχι μόνο του Δήμου Πηνιού, είστε ένας άνθρωπος της Ηλίας, πολιτεύεστε, βλέπετε, ακούτε, ένα δικό σας σχόλιο, αν υπάρχει μέλλον στο ηλιακό ποδόσφαιρο. Θα σας απαντήσω με δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλο είναι ότι πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Επειδή ξέρετε, μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Γιατί κακά τα ψέματα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία είναι πολύ δύσκολη, τραγικά δύσκολη και δεν έχουμε δει και τίποτα ακόμα. Γιατί πρέπει να πούμε την αλήθεια. Σωστό. Εντάξει, καλή είναι η αισιοδοξία, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σας λέω λοιπόν ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλοί σύλλογοι, βέβαια ο καθένας έχει την ιστορικότητά του και τη σημασία του, ο κόσμος, ο οποίος είναι ο χρηματοδότης, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, δεν έχει, ενώ θέλει, δεν μπορεί να αποδώσει έτσι ώστε να διατηρήσει όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Οι οικογένειες μειώνουν τον προϋπολογισμό τους. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι υπάρχει τεράστια δυσκολία. Συμφωνούμε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Ότι στο πλαίσιο είτε του Δημάρχου είτε των Δημοτικών Αρχών γενικότερα, αυτό που θα πρέπει να φροντίζουμε εμείς για την κοινωνία είναι να έχουμε τις υποδομές έτσι ώστε να μην κάνουμε εμείς ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ δεν ήμουν υπέρ του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και το έλεγα, αλλά να κάνουμε ένα ποδόσφαιρο ερασιτεχνικό με την ουσία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και εκεί να βγουν τα νέα παιδιά και να πάμε όλοι εμείς να τα καμαρώσουμε για να τα χειροκροτήσουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, οικονομικά δεν αντέχει πλέον. Η δεύτερη, γιατί σας πάμε δύο κλάδια. Τα δύο, ναι, περίμενα το δεύτερο, ναι. Συμφωνούμε. Προσέξτε λίγο κύριε Αστερή, τι θα πω έτσι προς το δεύτερο. Για να μπορεί να ανέβει το επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο, πρέπει να γίνουν υποδομές. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Πρέπει να γίνει Ολυμπία εδώ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω με όλα αυτά που λέω. Για να μπορεί να έρθει κόσμος, να δημιουργηθούν επιχειρήσεις, να ανέβει το εισόδημα των πολιτών, για να μπορούμε κι εμείς να ελπίζουμε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν οι κατάλληλοι χρηματοδότες. Από εκεί πέρα, όσο δεν υπάρχουν αυτά, το να πάει ο καθένας και να λέει δίνουμε 100 ευρώ και γράψτε με και στα ευχαριστήρια. Αυτό πάλι δηλαδή, θυμάστε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είστε πολύ ευφυής άνθρωπος, ότι με 100 ευρώ οποιοδήποτε πολιτικός, ευχαριστούμε, λέει η ομάδα αυτή, τον πολιτικό που μας έδωσε 100 ευρώ ή έτσι. Δείτε αν υπάρχει μια ευχαριστία για μένα και ρωτήστε αν μπορεί να έχω βοηθήσει. Ποτέ. Και δεν το θέλω. Γιατί αυτό προσβάλλει το ίδιο το σωματείο. Όταν έχεις να κάνεις κάτι, το κάνεις στηρίζοντάς του. Και χωρίς κουβέντες πολλές. Μάλιστα. Κύριε Καστερινέ, συμφωνούμε απόλυτα και στα δύο κομμάτια. Ναι, μεν την ανάπτυξη που θέλετε, όχι θέλετε, τη θέλουμε όλοι, προάγεται μέσα από τη δεύτερη τοποθέτηση για να πάμε στην πρώτη. Σωστά. Και επειδή λοιπόν ο αθλητικός δικαστής δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, δεν μπορεί να μου λέτε ότι στα 52 σας δεν θα είστε κινητήριος δύναμη, θα πρέπει να είστε κινητήριος δύναμη, να ελέγχετε, να προτάσετε, να κάνετε. Διότι εάν οι 52, οι 55, οι 56 τέτοια μυαλά που έχουν δεν αξιοποιούνται από την κάθε υγιή κυβέρνηση, δεν υπάρχει ανάπτυξη, όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά πουθενά. Και ίσως είναι μια ευκαιρία ο κορονοϊός, φίλε Καστρινέ, να βάλει τα πράγματα στα ίσια. Θα πρέπει να γίνει και μητρό αθλητικό μητρό συλλόγων, θα πρέπει να γίνει άμεσα και η αθλητική κάρτα και του ποδοσφαιριστή του αθλητή, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Τι δεν προλαβαίνουμε, τι δεν κάνουμε. Δηλαδή, για να πάμε να εισπράξουμε τα 800, προλαβαίνουμε. Το να πάμε να φτιάξουμε το καταστατικό μας και να μπούμε στο μητρό και να πάμε να δούμε αν είμαστε υγιείς, δεν τα προλαβαίνουμε, όχι τίποτα άλλο για να κάνουμε πολιτική. Συμφωνούμε, με εκφράζεται. Και εγώ τοποθετούμε δημόσια. Σας πω κάτι, κύριε Στέρη. Εγώ δεν ξέρω το διοικητικό κομμάτι και ούτε και είμαι έξω από αυτό, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν το λέω με κατηγορία. Δεν το ξέρω και κάτι που δεν ξέρω δεν μου αρέσει να τοποθετούμε. Σέβομαι όσους υπηρετούν οποιοδήποτε πόστο, όπως ακριβώς σας το λέω. Αυτό δεν το γνωρίζω για να μπορώ να πάρω θέση σε κάτι.
Γιατί ξέρετε, δεν είμαστε παντογνώστες. Σίγουρα. Ο γέρος ο Καραμαλής έλεγε δυστυχώς στην Ελλάδα όλοι τα ξέρουν όλα. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είμαστε έτσι. Γιατί τουλάχιστον κοροϊδεύουμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά τους υπολείπους. Σας λέω λοιπόν ότι. Σας θυμίζω ότι είπα πριν. Θα έρθει η ώρα που θα μιλήσουμε για τα πάντα και από εκεί και πέρα οποιοδήποτε σκεφτόμενος άνθρωπος θα βγάλει τα συμπεράσματά του, θα κρίνει, θα συγκρίνει και θα αποφασίσει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ως μαθηματικός που είσαστε, βάλατε καλές εξισώσεις, τις φέρατε τις λύσεις μέχρι εδώ που είχατε αρμοδιότητα και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι, οι επόμενοι, οι νυν και οι επόμενοι θα πρέπει να υλοποιήσουν όλα αυτά που βγάζει η εξίσωση. Ένα τελευταίο, δεσμεύεστε, άλλωστε 15-16 χρόνια ήσασταν δήμαρχος αθλητικά, δεν είχατε μιλήσει πρώτη φορά. Ποτέ. Ανακρίνεστε. Πρώτη φορά. Δεσμεύεστε κάποια άλλη στιγμή στο διάβολο του 2020, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο ΕΑΣ θα κάνει τις υπερβάσεις του σε όλα αυτά που έχετε δημιουργήσει και υλοποιούνται, κάποια στιγμή να μιλήσουμε για να δούμε ότι βλέπουμε το ποδόσφαιρο από τη σκεπαστή, με το ωραίο κάθισμα, με το ταρτάν και αν η ομάδα μας πηγαίνει καλά, με τον οποιοδήποτε προπονητή και με τους παίκτες μας, εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε την προσπάθεια του ΕΑΤΑ. Κύριε Σταρή, εγώ δεσμεύομαι για οτιδήποτε καλό γίνεται για τον τόπο μας. Τόπος μας είναι η Ηλία, η Γαστούνη και πάνω απ' όλα η σκεπή που λέγεται Ελλάδα μας. Και όταν λέω Γαστούνη, ο Δήμος Ποινιού, για να μην παρεξηγηθώ. Κατάλαβα. Και θα σας πω κάτι άλλο, το οποίο έχει σημασία. Για να είναι σαν προηγούμενη δημοτική αρχή, βγάλαμε και 74.000 για εργασίες που σύντομα θα δημοκρατηθούν. Εμείς, η προηγούμενη δημοτική αρχή, 74.000 για το γήπεδο του Τραγανού, συν την κερκίδα που έχω φτιάξει παλιά κτλ. Αλλά άλλους 74.000 και βγάλαμε και 74.000 για στέγα στο Χριστό Βαρθολομιό. Αυτά τα έχω γράψει δημόσια, τα έχω παρουσιάσει, χωρίς διάθεση να πω οτιδήποτε ή να έχω καμία αντιπαλότητα με τον οποιοδήποτε, αλλά είμαι υποχρεωμένος αυτά που έκανα και είναι στην ιστοσελίδα μου, στο Facebook. Και μπορεί να τα δει οποιοδήποτε. Μάλιστα. Απλώς εγώ, κύριε Καστρινέ, με όλο το θάρρος, είπα ότι τα σημερινά είναι η γιορτή για τον ΕΑΤΑ Γαστούνης. Για τα υπόλοιπα, σας το έφερα κάπως έτσι. Δεσμεύομαι. Να τα πούμε, γιατί σίγουρα. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, οποιαδήποτε στιγμή. Οφείλω όμως, αφού σας ευχαριστήσω, να ζητήσω και μια συγγνώμη από τους ανθρώπους που ξέχασα. Δηλαδή, υπάρχουν παράγοντες, ο Παναγιώτης ο Κώστας ήταν παλιά, ο Τάκης ο Πανάγκρας ήταν παλιά, ο Θεοδωκάτος ο Κώστας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσφέρει. Άλλοι που είναι αείμνηστοι τώρα αυτή τη στιγμή. Καλό είναι όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει στον ΕΑΤΑ. Και ζητώ συγγνώμη για όποιον έχω ξεχάσει. Γιατί δεν είναι εύκολο να τους θυμάσαι. Σωστό. Έτσι. Και κλείνοντας, αυτό που είπατε, να ευχαριστήσετε τον αθλητικό δικαστή, δηλαδή τώρα καλοπιάνετε τον αθλητικό δικαστή για να βγάλει την απόφαση υπέρ σας. Άλλωστε, οι δραστηριότητες σας σαν δήμαρχος της Γαστούνης, του Δήμου Ποινιού, τις έχετε δώσει, τις εξετάσεις σας. Εγώ δεν σας δικάζω, απλώς μια συνάντηση. Απλώς οι εξετάσεις θα φανούν στο πλήρωμα, στο άμεσο πρόσφατα, μέσα τώρα, όλα αυτά που κάνατε να υλοποιηθούν. Που σημαίνει ότι όλα αυτά που είπατε και είναι γεγονός, θα πρέπει να υλοποιηθούν και τότε τη δεύτερη, την τρίτη φορά θα βγάλουμε μία έτσι απόφαση. Πάντως, εγώ θέλω να ευχαριστήσω. Όχι. Θα σας πω το εξής, κύριε Δικαστά. Εγώ σε οποιαδήποτε συνέντευξη έχω δώσει, πολιτική, γιατί αθλητική είναι η πρώτη, το τονίζω. Ποτέ δεν ήθελα να με ρωτάει ό,τι θέλει ο καθένας, οτιδήποτε θέλει για οποιοδήποτε θέμα. Και ποτέ δεν είπα σε κάποιον κάτι αρνητικό ή δεν απαντάω ή δεν κάνω. Το σημαντικότερο όλο, το οποίο οφείλω να σας το πω για να το ξέρετε, είναι ότι από το πέρασμά μου στα κοινά, το πρώτο πέρασμά μου, γιατί ξέρετε, είπα είμαι 52 χρόνια. Σωστό. Αν βιάζονται κάποιοι, δεν μπορώ να φύγω από αυτό που αγαπάω. Δεν νομίζω. Να βιαστείτε σε τι. Όχι εγώ, αν βιαστείτε. Όχι, αυτοί δεν είναι εντάξει. Αυτοί έχουν πονηρές σκέψεις. Όχι, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, αν εσείς ένας μαθηματικός που κάνετε εξισώσεις, λύνετε, τις φέρνετε εδώ και λέτε ότι στα 52 σε δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Με τη δύναμη του Θεού, και τη βοήθεια του κόσμου και την εκτίμηση που ήταν συγκινητική.
Δηλαδή δεν μπορώ να σας περιγράψω. Θα θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μου έχει μείνει, ας πούμε. Σε μία από τις εκλογικές αναμετρήσεις εκτιμώ ότι ήταν η τελευταία. Συγγνώμη, ψηφοφόρος σας είναι αυτός. Κάνετε ρουσφαιδιά. Όχι, δεν κάνω ρουσφαιδιά. Ρωτάω. Αυτός με παίρνει ο Δήμαρχος του Ασπροπύργου, προσωπικός μου φίλος. Εντάξει, ρώτησα γιατί χτυπήσα και τα τηλέφωνα. Σε ένα δικαστήριο, κύριε Καστρίνη, είναι μόνο το θάρρος. Όταν υπάρχουν τέτοιες παρεμβολές, λέμε τι είναι, κανένα ρουσφαιδί, γιατί είστε και πολιτικός. Έτσι. Δεν είμαι. Πάμε, συνεχίστε. Είναι ο Νίκος ο Μελετρή, ο Δήμαρχος του Ασπροπύργου, προσωπικός μου φίλος. Από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ΚΕΔΕ που είμαστε, γιατί υπηρέτησα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ για 5 χρόνια και μάλιστα ήμουν Διευθυντής Επιτροπής Οικονομικών για όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Εκεί γνώρισα κόσμο. Και κοσμάκι. Πολύ. Έμαθα, διορθώθηκα. Αν θέλετε, κάτι συνέβαλα κι εγώ έτσι, με τις μικρές μου δυνάμεις. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε αυτό που πήγα να σας πω και το αλλάξαμε. Η συγκινητικότερη στιγμή μου. Στα πολιτικά δρόμενα ήταν το ποσοστό στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση μέσα στη γενέτειρά μου. Η γενέτειρά μου είναι εδώ, η Γαστονιά, ας πούμε. Υπήρξε νούμερο που πέρασε στη γενέτειρά μου το 80%. Και υπήρξε και συνοικία, το λέω και με πιάνει ρίγος, γιατί ξέρετε, όσο σκληροί και να φαινόμαστε, άνθρωποι είμαστε. Υπήρξε συνοικία που όταν θα γίνουν τα εγγένεια, θα το πω δημόσια, που ξεπέρασα το 95%. Μάλιστα. Μεγάλη συνοικία του τόπου. Αυτές είναι από τις στιγμές που λες ότι ευχαριστώ τον κόσμο και θα του χρωστάω μέχρι να κλείσω τα μάτια. Γιατί έτσι έμαθα από τον πατέρα μου, κύριε. Μάλιστα. Ωραίος είστε. Είναι θέμα γούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημιουργικός είστε. Δεν το κατάλαβα. Φαίνονται τα έργα σας. Την τρελίτσα σας την έχετε. Αυθεντικός είστε. Δεν έχετε αφοβηθεί τίποτα. Όχι μόνο το θεμό, δεν φοβάμαι κανέναν. Μόνο ύψιστο. Βέβαια. Και σεβασμό εκεί. Άρα λοιπόν. Γιατί πήγαμε εκεί με τον Έφραμ και μα γύρισε πίσω. Μάλιστα. Άρα σου λέει γίνανε να του βασανίσει. Έτσι. Αλέξανδρο. Αλέξη. Καστρινό. Λοιπόν. Απαλλάσσεσαι. Δεν ήταν κάτι τίποτα έτσι που να σε κατηγορήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε και άλλε συναντήσει. Είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει προσφέρει πολλά στην περιοχή. Πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει πάντα αθλητικά, γιατί ο αθλητικός δικαστής είναι αθλητικός και θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε πιο τακτικά. Πρέπει να αποφύγετε αυτό, μην παρεξηγηθώ, το δημαρχιακό που είχατε. Δεν μιλάμε. Τι δεν μιλάμε. Τώρα μιλάνε τα έργα σας. Και τη στιγμή που μιλάνε τα έργα σας και αν μένει κάτι πίσω, πρέπει ο αθλητικός δικαστής να κάνει το καμπανάκι για να λέει τι έγινε εδώ πέρα. Κύριε Αστρέ, να συμβιώσω το εξής. Εγώ ήμουνα της λογικής ότι ο Δήμαρχος πρέπει να είναι σοβαρός, στιβαρός, φοβερά εργατικός, να λέει λίγα και να κάνει πολλά. Έτσι. Δεν είναι άντε πήγαμε, ας πούμε, πιάμε νεράκι, βγάλαμε μια φωτογραφία. Ή πήγαμε, ας πούμε, φάγαμε ένα σουβλάκι, βγάλαμε μια φωτογραφία. Ή αδέρφια όλοι μαζί κτλ. Το όλοι μαζί θα το δεις στο κουτί της κάλπης, την ώρα που θα πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Μάλιστα. Με εκτίμηση και αγάπη σε όλο τον κόσμο της ηλίας. Δημόσια ευχαριστώ τους πάντες και σας ευχαριστώ για την δημοκρατία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Αυτό έχουν το νόημα οι αθλητικές συναντήσεις, να κάνουμε συναντήσεις με πρόσωπα που προσέφεραν στην πόλη τους, στο Δήμο τους και φυσικά για την αγαπημένη τους ομάδα του ΕΑΝΤΑ Γαστούνης. Έχω ένα κακό όμως, έτσι. Είμαι ΕΑΣ, κακό γιατί είναι και το τραγούδι. Όχι, μιλάμε για τον ΕΑΣ σήμερα. Ναι, είμαι ΕΑΣ. Μα μιλάμε για τον ΕΑΣ. Και είμαι και Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Να το μάθω. Μετά από 15 χρόνια κάτι θα πάρει και ο Παναθηναϊκός. Όπως ΕΑΣ Γαστούνης. Δεν έχω μάθει να αλλάζω όμως. Γιατί η σημεία των καιρών, ξέρετε, πολλοί αλλάζουν. Αφού είστε μαζί με τον Θανάση τον Θεοδόση, αλλάζετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό έχουν το νόημα οι αθλητικές συναντήσεις, αλλά εμείς συνεχίζουμε το διπορικό μας για τον ΕΑΝΤΑ Γαστούνης. Όπως είδατε, ο Αλέξης Καστρινός μίλησε με έργα και αυτά που ο αθλητικός δικαστής έχει στη δικαιοδοσία του, τα κατέγραψε. Τα λόγια όλα δικά σας. Πάντως, κύριε Καστρινέ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, διότι το μέλλον σας ανήκει. Καλοπροαίρετα. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες.